Το Super Heroes Rhinoceros, το Rhino Hero, όπως βλέπετε εδώ, κυκλοφορεί και στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά στη χώρα μας από τη Χάμπα. Super Heroes Rhinoceros, ο ελληνικός τίτλος. Είναι ένα παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Ομολογώ ότι πολύ ευχάριστα το στείνω στο τραπέζι και παίζω και με μεγαλύτερους και όχι μόνο με παιδιά στην παρέα. Παιχνίδι action dexterity, παιχνίδι ενεργειών, όπου οι παίχτες προσπαθούν να τοποθετούν, να ξεφορτωθούν τις οροφές τους από το χέρι τους έτσι ώστε να κερδίσουν το παιχνίδι. Αυτό που κάνουν στη σειρά τους οι παίχτες είναι τοποθετούν κάρτες πάνω στη βάση μιας πολυκατοικίας, που φτιάχνουν τα τοιχώματα μιας πολυκατοικίας και φάζουν από πάνω την οροφή τους, η οποία οροφή πάλι έχει κανόνες πώς θα τοποθετηθούν οι κάρτες για τον επόμενο παίχτη και αυτό συνεχίζει γύρω-γύρω. Πολύ απλό σε κανόνες, είναι ιδανικό για παιδιά, είναι ιδανικό για οικογένειες μεγάλους με μικρούς και είναι ιδανικό και γενικά για να βάλεις τους μικρούς στο κλίμα και να τους δώσεις ένα παιχνίδι dexterity το οποίο δεν θα πέσουν τουβλάκια για να τους χτυπήσουν, δεν θα κάνουν θόρυβο, είναι κάρτες, φτιάχνεις μια πολυκατοικία όπως βλέπετε από ορόφους από κάρτες, βάζοντας κάθετες κάρτες για τους τοίχους και οριζόντιες για τις οροφές και σηκώνεται ψηλά ψηλά αυτό. Και αυτό που είναι το ενδιαφέρον στο παιχνίδι είναι υπάρχουν και τα ειδικά σύμβολα τα οποία σου δίνουν να ξαναπαίξεις, να πηδήξεις τη σειρά του αντιπάλου, να αλλάξεις φορά, να ανεβάσεις τον ρινόκερο ήρωα πάνω στο επόμενο σύμβολο που δείχνει και να διαταράξει λίγο την ισορροπία του πύργου και ούτω καθεξής. Παιχνίδι το οποίο σαν φιλοσοφία είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε ξαναδεί αυτές τις ιδιότητες και αυτές τις λεπτομέρειες. Ωστόσο θεωρώ ότι η χαρούμενη εικονογράφηση, η πολύ ωραία προσέγγιση που έχει στο art και στο πόσο φιλικό είναι στα παιδιά και το γεγονός ότι έχεις κάρτες. Ναι, κάρτες στα χέρια σου και όχι τουβλάκια, δίνει κάτι διαφορετικό, δίνει πολύ ωραίο gameplay και θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μεν παιδικό, προτείνεται για παιδιά, αλλά μπορεί να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη και ομολογώ ότι πολύ ευχάριστα θα το στείλω και με μεγάλους και με ενήλικες για κάτι ελαφρύ ανάμεσα σε πιο πολύπλοκα παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς παίζει το παιχνίδι, είναι εξαιρετικά απλοί οι κανόνες όπως κάνουμε πάντα και θα επιστρέψουμε στο τέλος του βίντεο για μια σύνοψη για τις εντυπώσεις μας και για το πόσο πολύ μας άρεσε. Όπως πάντα μην διστάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να εγγραφείτε και να έχετε ενημερώσει οποτεδήποτε ανεβάζουμε καινούργια βίντεο, καθώς επίσης να έρθετε και στην ομάδα μας στο Facebook, στο Επιτραπέζουμε, για να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για επιτραπέζια παιχνίδια, να προτείνουμε ένα στον άλλον ιδέες και να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο το αγαπημένο μας χόμπι στη χώρα μας και σε άλλους φίλους που δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς παίζει και επιστρέφουμε για τη τελική μου άποψη. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει το Rhino Hero ή αλλιώς στα ελληνικά Super Ήρωας Ρινόκερος που κυκλοφορεί από τη Χάμπα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι action dexterity το οποίο είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό για 2-5 super ήρωες ηλικίες 5 και πάνω. Είναι ένα ηρωικό παιχνίδι, τριζιάστατο στακάρισμα που κάνουμε ορόφους στην πολυκατοικία και προσπαθούμε να φτιάξουμε και να ανεβούμε όσο πιο ψηλά γίνεται, ενώ ο Super Heroes Rhinoceros, η μινιατούρα αυτή, η ξύλινη, η όμορφη, ανεβαίνει και αυτή πάνω όπως βλέπετε. Το τελικό μας αποτέλεσμα, για να πάρετε μια ιδέα, θα είναι κάπως έτσι, καθώς υπάρχουν διάφοροι όροφοι με διάφορα κτίρια και διάφορους τοίχους και θα προσπαθούμε οι παίχτες να ξεφορτωνόμαστε τις κάρτες οροφής που θα έχουμε στο χέρι μας και αυτός θα το κάνει πρώτος, θα κερδίσει και το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε περί τίνος πρόκειται. Ο Super Heroes Rhinoceros έρχεται από τον όμορφο και αγαπημένο κόσμο των ζώων. Δεν φοβάται τίποτα. Θέλει να ψάχνει για λοποδίτες συνέχεια και να τους αποτρέπει από το να κλέβουν τα σπίτια. Είναι δυνατός αλλιοντάρι και έξυπνος σαν αλεπού, ωστόσο συνεχίζει να είναι βαρύς ως ρινόκερος. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν τον κινούμε, γιατί θα κουνάει όλες τις κατασκευές με αποτέλεσμα να μπορεί πιθανώς να τις ρίξει και κάτω. Το παιχνίδι έρχεται με 31 κάρτες οροφής. Οι κάρτες οροφής είναι αυτές εδώ, οι οποίες τις διπλώνουμε στη μέση και μένουν με αυτόν τον τρόπο. Μη φοβάστε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Από την έξω μεριά έχουν τα τοιχώματα μιας πολυκατοικίας με διάφορες αστείες εικονογραφήσεις στα παράθυρα και αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και από μέσα. Είναι τα πετσαρία εσωτερική από τα δωμάτια και τα σπίτια των ενίκων των διάφορων ορόφων και επίσης είναι χαρούμενο και διασκεδαστικό το τι δείχνουν από τη μέσα μεριά. Επιπλέον υπάρχουν 28 κάρτες τοίχων που είναι αυτές εδώ, με αυτό το πιστόφυλλο. Εδώ έχω ανοίξει κάποιες μπροστά για να σας δείξω διαφορετικούς τύπους. Και υπάρχει μια κάρτα θεμελίων που είναι αυτή εδώ, την οποία θα τη βάλουμε είτε από αυτή τη μεριά για πιο εύκολο παιχνίδι για αρχή, είτε από αυτή για πιο δύσκολο. Προτείνω να ξεκινήσετε από αυτή.
Και στη συνέχεια υπάρχει και μία φιγούρα του σούπερ ήρωα Ρινόκερο, που είναι αυτός εδώ, και είναι ο μικρός μας ήρωας. Το παιχνίδι είναι παιδικό, ωστόσο μπορεί να το ευχαριστηθούν και μεγάλοι σαν φίλερ, και είναι πολύ διασκεδαστικό με τον τριζιάστο πύργο που θα φτιάξουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε περί τίνος πρόκειται. Πολύ απλά, η ιδέα του παιχνιδιού είναι απλή. Δουλεύουμε μαζί χτίζοντας ένα οίκισμα από κάρτες, ένα σπίτι από κάρτες, όροφο τον όροφο κάθε φορά, και μπορούμε να το κάνουμε όσο ψηλό θέλουμε, με σκοπό κάποια στιγμή να ανέβει και να προχωρήσει, να συνεχίσει να ανεβαίνει ο σούπερ ήρωας Ρινόκερος επάνω. Όπως κάθε πραγματικό σπίτι, φτιάχνεται από τείχους και από οροφές. Δεν ξέρεις ποτέ πόσο ψηλό θα πρέπει να γίνει, και συνέχεια θα πρέπει να προσθέτουμε ορόφους καθώς προχωράμε προς τα πάνω. Οι γραφές εδώ πάνω, που φαίνονται στις διάφορες κάρτες, δείχνουν πού πρέπει να βάζουμε τις τείχους. Για παράδειγμα, σε αυτήν εδώ την κάρτα πρέπει να βάλουμε έναν τείχο διπλώνοντας στη μέση τον τείχο, κάνοντας τον αγωνία όπως δείχνει, και να το βάλουμε ακριβώς εδώ, έτσι. Αντίστοιχα, εδώ πρέπει να βάλουμε τους τείχους με τον τρόπο που μας δείχνει, δημιουργώντας διαφορετικά σχήματα πάνω στην κάρτα, προσπαθώντας να ταιριάξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις κάρτες στο σχήμα που μας δείχνει. Και κάθε φορά φυσικά, ανάλογα με την κάρτα που θα υπάρχει και το μοτίβο που θα υπάρχει πάνω, θα υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να μπουν οι τείχοι μέσα στην κάρτα, στην οροφή, για να ανεβούμε και άλλο όροφο πάνω. Το πιο συνηθισμένο φυσικά είναι αυτό εδώ, όπου έχουμε έναν απλό τετράγωνο δωμάτιο, πάνω στο οποίο θα μπει στη συνέχεια μια άλλη κάρτα, φανερώνοντας το μοτίβο που πρέπει να ακολουθηθεί για τη συνέχεια. Θα δούμε πώς. Πάμε τώρα λοιπόν να δείξουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Για την προετοιμασία του παιχνιδιού, αυτό που κάνουμε είναι διαλέγουμε τη μεριά των θεμελίων που θέλουμε, είπαμε, είτε αυτή για πιο εύκολο παιχνίδι με τις δύο κάρτες, είτε αυτή για πιο δύσκολο. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν. Τα βγάζω για να μην μπερδεύεστε. Όπως επίσης δεν υπάρχουν ανοιχτές κάρτες, είναι όλες οι κάρτες οροφής κλειστές και έχουμε φτιάξει μια στίβα με αυτή την πίσω μεριά και την έχουμε ανακατέψει. Αφού τις ανακατέψουμε, μοιράζουμε 5 κλειστές σε κάθε παίχτη, και αυτές είναι το χέρι του. Αν παίζουν μόνο 2 παίχτες, τότε κάθε παίχτης παίρνει 7, αντί για 5 θα πάρει 7, άλλες 2 ακόμα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες φτιάχνουν μια στίβα για γενικό απόθεμα. Τις βάζουμε όσο δυνατόν πιο μακριά από τα θεμέλια, τώρα το έχω βάλει κοντά απλά για το βίντεο. Και αφού κάνουμε και αυτό, προχωράμε με το να εξηγήσουμε πώς παίζει το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται σε φορά το δικτών του ρολογιού. Όποιος έχει κάνει πιο πρόσφατα μια καλή πράξη ξεκινάει να παίζει, και αν δεν συμφωνούμε, ο νεότερος σε ηλικία παίχτης ξεκινάει να παίζει. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει ο παίχτης είναι να ξεκινήσει να προσπαθήσει να χτίζει κάθε φορά μία από τις οροφές που έχει στο χέρι του για να τις ξεφορτώνεται. Θέλει να τις ξεφορτωθεί. Πριν όμως το κάνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να φτιάξει τους τείχους που δείχνει το από κάτω επίπεδο. Θα πάρει τις απαραίτητους τείχους, η τείχη είναι αυτή, αυτή είναι η εξωτερική τους πλευρά και αυτή είναι η εσωτερική τους, που είναι διπλωμένες κάρτες, από το απόθεμα, ανάλογα με τον αριθμό που δείχνει το προσχέδιο, θα τις τοποθετήσει όσο καλύτερα μπορεί μέσα στις γκρι γραμμές που φτιάχνει το προσχέδιο, και από πάνω θα βάλει την κάρτα που θα επιλέξει από το χέρι του, όποια θέλει εκείνος με βάση τη στρατηγική του. Κάποιες οροφές έχουν κάποια special εικονίδια, τα οποία επηρεάζουν τη συνέχεια το τι θα γίνει. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτό, το οποίο αλλάζει τη φορά. Υπάρχει αυτό, όπου σταματάμε για να χάσει τη σειρά του επόμενος παίχτης και προχωράμε στον επόμενο. Υπάρχει αυτό, όπου ο επόμενος παίχτης θα τραβήξει μια ακόμα κάρτα οροφής και δεν θες να το κάνεις αυτό, γιατί θες να τις ξεφορτώνεις, όχι να παίρνεις παραπάνω. Υπάρχει επίσης αυτό, που κάθε παίχτης, ο παίχτης θα την παίξει, μπορεί να παίξει και άλλη κάρτα οροφής από πάνω. Και υπάρχει και η κάρτα Rhino Hero, Super Hero Ρινόκερου, η οποία θα αναγκάσει τον Ρινόκερο να ανέβει στο επόμενο διαθέσιμο σύμβολο που θα βρει εκεί. Και τότε θα μπορέσει ο παίχτης να προσθέσει αντίστοιχα την κάρτα ροφής κανονικά. Πρώτα πρέπει να μετακινήσει εκείνη. Κάποιοι βασικοί κανόνες για το χτίσιμο πριν δείξουμε πώς γίνεται. Μπορείς να κουμπάς και με τα δύο χέρια την κάρτα που προσπαθείς να τοποθετήσεις ή τους τείχους. Φυσικά και μπορείς να κουμπάς τους τείχους του ορόφου στον οποίο βάζεις. Η κάρτα οροφής πρέπει να τοποθετηθεί με την ίδια σειρά που υπάρχουν, με την ίδια διευθέτηση πάνω από, από το επίπεδο, οπότε θα είναι όλες παράλληλες προς αυτή, δεν μπορούμε να βάλουμε μία κάθετη από πάνω, έτσι πρέπει να έχουν όλη αυτή τη διευθέτηση, αυτή τη φορά, παράλληλες με την κάτω-κάτω κάρτα των θεμελίων.
Και ιδανικά, μια κάρτα διπλής οροφής, όπως είναι αυτή εδώ με το 2x, μπορεί να παιχθεί ως προτελευταία, έτσι ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα να παίξουμε και την τελευταία από το χέρι μας για να κερδίσουμε. Το τέλος του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τελειώνει αμέσως μόλις ένας παίκτης καταφέρει να χτίσει και να βάλει την τελευταία κάρτα οροφής από το χέρι του. Αυτός είναι ο σούπερ ήρωας δεινόκερος και κερδίζει γιατί έχει φοβερές ικανότητες χτισήματος. Ή όταν ο πύργος που θα φτιάξουμε και θα έχει ανέβει προς τα πάνω καταρρεύσει. Ο παίκτης που προκάλεσε το να πέσει η πολυκατοικία, ο πύργος μας, από τους ορόφους, χάνει το παιχνίδι. Και στη συνέχεια ο παίκτης που έχει μείνει με τις λιγότερες κάρτες οροφής στα χέρια του θα είναι αυτός που θα κερδίσει το παιχνίδι. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τότε ο παίκτης που έχει τα περισσότερα ειδικά σύμβολα που του μένουν στις κάρτες οροφής. Γιατί κάποιες κάρτες δεν έχουν σύμβολο, όπως αυτή εδώ. Κάποιες έχουν ειδικό σύμβολο. Αν ακόμα υπάρχει ισοπαλία, τότε οι παίκτες κερδίζουν μαζί. Ή το πολύ πιο σπάνιο φαινόμενο, όταν όλοι οι τείχοι τοποθετηθούν, τότε όλοι οι παίκτες κερδίζουν ταυτόχρονα. Αλλά πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι και να σας δείξω μια μικρή επίδειξη. Λοιπόν, ας πούμε ότι παίζει τις κάρτες τις πιάνω από οπουδήποτε για να τις βάζω, αλλά ας πούμε ότι παίζω πρώτος τώρα. Θα πάρω από εδώ δύο κάρτες, θα τις φτιάξω υπογωνία, ακριβώς όπως μου δείχνει η βάση. Θα τις βάλω κάτω, το βλέπετε από πάνω και θα το δείξω και σε λίγο από το πλάι πώς είναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το τελικό αποτέλεσμα. Και αφού το κάνω αυτό, θα επιλέξω από το χέρι μου την κάρτα που ήθελα να βάλω και θα τη βάλω από πάνω. Αν είναι κάρτα με ειδικό σύμβολο, εφαρμόζω το ειδικό σύμβολο. Ο επόμενος παίχτης θα χάσει τη σειρά του, που σημαίνει ότι ξαναπαίζω. Αν παίζουμε ειδικά παιχνίδια για δύο παίχτες, θα ξαναπαίξω εγώ, γιατί χάνει ο επόμενος και ξανάρχεται η σειρά μου. Αν παίζουμε παραπάνω παίχτες, τότε θα πάμε στον μεθεπόμενο παίχτη. Εδώ λοιπόν τότε, ας πούμε ότι παίζει ο δεύτερος παίχτης, ο τρίτος παίχτης, γιατί ο δεύτερος χάνει τη σειρά του, θα επιλέξει να βάλει και εκείνος δύο κάρτες τείχων. Κοιτάξτε τι όμορφες που είναι οι τείχοι καθώς μπαίνουν πάνω. Πρέπει να προσπαθούμε να σεβόμαστε όσο δυνατόν καλύτερα τα σχέδια που δείχνει από κάτω. Και θα επιλέξει να βάλει μία από τις κάρτες του. Ας πούμε ότι βάζει και εκείνος αυτήν εδώ. Ο μεθεπόμενος παίχτης θα παίξει. Θα πάρει και εκείνος κάρτες. Θα τις βάλει όπως δείχνει το προσχέδιο. Και θα βάλει την οροφή του. Σκοπός σου είναι να ξεφορτωθείς φυσικά όλες σου τις κάρτες από το χέρι σου, έτσι ώστε να μην έχεις κάρτες στο τέλος και να κερδίσεις το παιχνίδι. Ξαναθυμίζω ότι αν υπάρχουν ειδικά σύμβολα, εδώ ας πούμε θα μπει μόνο ένας διπλός τείχος, θα μπει δεύτερος. Αν υπάρχουν ειδικά σύμβολα, τότε θα εφαρμόσουμε το σύμβολο που λέει. Για παράδειγμα, αν βάλουμε αυτήν εδώ, αν έμπαινε αυτή εδώ, ο επόμενος παίχτης θα πρέπει να πάρει μια κάρτα από τη στίβα, οπότε τον δυσκολεύεις κι άλλο. Και όπως βλέπετε, ανεβαίνει, κάποια στιγμή θα δυσκολευτώ και θα πέσει. Από το πλάι αυτό φαίνεται πάρα πολύ όμορφο, γιατί ουσιαστικά δείχνει ακριβώς αυτό, δείχνει έναν τρισδιάστατο πύργο που ανεβαίνει προς τα πάνω. Ας βάλουμε κάποιον ακόμα. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι αλλάζουμε τη φορά, οπότε εκεί που παίζαμε σύμφωνα με τη φορά των δικτών του ρολογιού θα αλλάξουμε σειρά, οπότε θα παίξει ο προηγούμενος παίκτης ξανά. Και θα συνεχίσεις να παίζεις με σκοπό να προσπαθήσεις να ξεφορτωθείς όλες σου τις κάρτες και να κερδίσεις το παιχνίδι, ή αν τα ρίξεις θα χάσεις και θα κερδίσει ο παίκτης που θα έχει αντίστοιχα στην περίπτωση ισοβαθμίας τις λιγότερες οροφές, και σε περίπτωση ισοβαθμίας αυτός που έχει τα περισσότερα special σύμβολα. Και κάπως έτσι θα συνεχίσει το παιχνίδι. Έχω αρχίσει να ξεφεύγω εκτός κάμερας όπως βλέπετε. Και κάπως έτσι είναι ο πύργος από το πλάι, όπως βλέπετε. Προφανώς έχω φέρει την κάμερα κοντά. Χρησιμοποιώ λοιπόν τους τείχους για να τους βάλω πάνω στις εσοχές εδώ, και από πάνω να βάλω την άλλη κάρτα.
Ξαναλέω λοιπόν λίγο για, για τις ειδικές κάρτες. Είδαμε τι κάνει η κάρτα με το θαυμαστικό, η οποία είναι αυτή εδώ. Αυτή λοιπόν η κάρτα, όταν παιχτεί ο επόμενος παίκτης, χάνει τη σειρά του. Είδαμε τι κάνει η κάρτα με τον κύκλο, που είναι αυτή εδώ, που σημαίνει ότι αλλάζει η διεύθυνση, οπότε αλλάζουμε φορά στο πώς παίζουμε. Είδαμε τι κάνει η κάρτα με το συν 1. Ο επόμενος παίκτης θα πάρει μια ροφή και θα δυσκολευτεί να τελειώσει, γιατί θα έχει μια παραπάνω. Επίσης η κάρτα με το 2 επί. Ο παίκτης που θα παίξει αυτή την κάρτα στη συνέχεια θα μπορέσει, σας βάζω και εδώ για να φαίνονται, ο παίκτης που έπαιξε την κάρτα με το 2 επί θα μπορέσει στη συνέχεια να παίξει ξανά, τοποθετώντας και δεύτερη κάρτα οροφής από πάνω. Αν δεν έχει όμως κάρτα οροφής να παίξει, τότε θα πρέπει να ζητήσει μία από τον παίχτη που είναι στα δίπλα και θα τον βοηθήσει έτσι να τελειώνει εκείνος, οπότε θέλει προσοχή, οπότε θα τη χρησιμοποιήσετε. Και τέλος, οι κάρτες αντίστοιχα με το ρινόκερο, με τον σούπερ ήρωα ρινόκερο, που είναι αυτές εδώ και έχουν το σήμα του σούπερ ρινόκερου. Αυτές οι κάρτες εδώ, όταν κάποιος παίχτης, έλα, θα τα καταφέρουμε. Όταν κάποιος παίχτης λοιπόν παίξει τέτοια κάρτα, ο σούπερ ήρωας ρινόκερος, που είναι αυτή εδώ η φιγούρα, θα σκαρφαλώσει ξανά. Ο επόμενος παίχτης πρέπει να πάρει τον ρινόκερο και να τον κινήσει μέχρι να βρει την επόμενη κάρτα, θέση πάνω στην οποία θα βάλει το ρινόκερο και θα το τοποθετήσει πάνω στην πολυκατοικία. Αν είναι ουσιαστικά η πρώτη κάρτα που μπαίνει, θα το πάρει από το εκτός παιχνιδιού και θα πρέπει να το βάλει πάνω εδώ, δηλαδή πάνω στη θέση αυτή εδώ. Αν είναι ήδη μέσα στην πολυκατοικία, γιατί η Fairy Pin βρισκόταν εδώ, ας πούμε, δεν υπάρχει το σύμβολο αυτό τώρα, απλά εγώ το βάζω, ας το βάλω εδώ, τότε ο παίχτης έπρεπε να τον πάρει από εκεί, από το σύμβολο αυτό που είπαμε, και να πάει προς τα πάνω μέχρι να βρει το επόμενο σύμβολο, που θα είναι αυτό που θα έχει βάλει ο παίχτης, για να το σηκώσει και άλλο πιο ψηλά. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει αυτός, καταλαβαίνετε ότι τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ισορροπήσει, γιατί κάποια στιγμή θα πέσει και θα γκρεμιστεί ο πύργος. Και έτσι παίζει το Rhino Hero, το Super Ήρωας Ρινόκερος. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το είχα ακούσει πολύ καιρό να το προτείνουν πάρα πολύ στην κατηγορία των παιδικών παιχνιδιών, παιχνίδια για μικρούς φίλους. Ποτέ όμως δεν είχε πέσει στα χέρια μου και ομολογώ ότι είχα πάντα στο μάτι μου ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δοκιμάσω, γιατί για να υπάρχει τόσο ντόρος, κάτι καλό θα υπάρχει πίσω από όλη αυτή τη φασαρία. Και πραγματικά όντως είναι καλό αυτό που υπάρχει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ εύκολους κανόνες. Τα περιεχόμενα είναι πανέμορφα, η εικονογράφηση είναι τόσο χαριτωμένη που είναι σαν να διαβάζεις ένα παιδικό βιβλίο, οπότε αυτομάτως οι μικροί φίλοι θα ενθουσιαστούν με το πώς φαίνεται στο τραπέζι, καθώς σηκώνουν οι όροφοι της πολυκατοικίας, βάζοντας πρώτα τις κάρτες, τις διπλωμένες για τους τοίχους, και μετά από πάνω τις οροφές, για να ανέβει η πολυκατοικία. Απ' έξω φαίνεται ένας πάρα πολύ όμορφος πύργος, και αν πέσει δεν έγινε κάτι, ούτε φασαρία θα κάνει, ούτε θα χτυπήσει κάποιο παιδί με τα τουβλάκια, ούτε κάτι άλλο μπορεί να γίνει, γιατί είναι όλες κάρτες. Ένα παιχνίδι action dexterity, από τα πολύ καλά του είδους, νομίζω βάζει τους μικρούς μας φίλους ευθύς αμέσως στον πλούσιο κόσμο των επιτραπέζιων παιχνιδιών, και σας ομολογώ το ότι παρόλο που προορίζεται για παιδιά και είναι παιδικό παιχνίδι, το παίζω πάρα πολύ ευχάριστα, και ανάμεσα σε πιο πολύπλοκα παιχνίδια είναι ένα ιδανικό φίλερ για κάτι χαλαρό, γρήγορο, να διασκεδάσεις, να γελάσεις και να περάσεις καλά. Στείνεται ξανά και ξανά και μπορείς πολύ εύκολα να παίξεις και μία και δύο και τρεις παρτίδες back to back. Πολύ ωραίο παιχνίδι στο πόσο απλοϊκό είναι, αλλά παράλληλα πόσο ενδιαφέρον γίνεται να προσπαθήσεις να ξεφορτωθείς τις οροφές σου γρήγορα, έτσι ώστε να καταφέρεις να κερδίσεις εσύ πρώτος. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ακριβώς λόγω του μικρού του όγκου, της χαρούμενης εικονογράφησης και όλων αυτών των στοιχείων που γενικά μας έχει συνηθίσει η Χάμπα να βάζει στα παιχνίδια της, καταφέρνει να κερδίσει δίκαια μια θέση σε μια βιβλιοθήκη, να κερδίσει δίκαια μια θέση σε ένα οποιοδήποτε ράφι, και να είναι μια ιδανική επιλογή είτε για ένα γρήγορο φίλερ ανάμεσα σε πιο πολύπλοκα παιχνίδια για έμπειρους παίχτες, το ομολογώ, μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω και άλλοι θα συμφωνήσουν μαζί μου, είτε μια επιλογή για παιδικό παιχνίδι για να το ευχαριστηθούν γονείς με παιδιά, μικροί φίλοι μεταξύ τους, και να περάσουν πολύ καλά με ένα action dexterity παιχνίδι όπου στείνουμε και χτίζουμε τον πύργο προς τα πάνω και προσπαθούμε να κερδίσουμε ξεφορτώνοντας τις κάρτες από το χέρι μας, των οροφών, όσο πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο παιχνίδι, βασικά κυκλοφορεί λίγα χρόνια, ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Χάμπα, το οποίο, ξαναλέω,
Rhino Hero στα αγγλικά, μπορείτε να το βρείτε στα γαλλικά, μπορείτε να το βρείτε στα γερμανικά. Super ήρωας Ρινόκερος λέγεται στα ελληνικά, κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Όποια έκδοση και να πάρετε, δεν έχει κείμενο μέσα το παιχνίδι, παρά μόνο δύο σελίδες κανόνες, δύο γραμμές για την ακρίβεια. Και όπως είδατε, είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό.